Λοιπόν, επιστρέφουμε στα των προεδρικών εκλογών. Πάμε στον Διευθυντή Επικοινωνίας της Γνώρα, Χαράλαμπο Ρωσίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρωσίδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, συζητούσαμε και την Κυριακή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών. Τώρα, πιο έτσι, αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε και ανοιχτά, διότι εκείνη την ώρα έτρεχαν ανοιχτές οι κάλπες για αυτά τα νέα εργαλεία και πρακτικές επικοινωνίας που ήρθαν να ενισχύσουν την προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων. Πλέον έχουμε νέο πρόεδρο, είναι ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Να δούμε λίγο πώς ο ίδιος αξιοποίησε αυτά τα μέσα, τα νέα, τις πρακτικές επικοινωνίας. Και αυτό που κρατάω πολύ σημαντικό είναι ότι τα νέα μέσα επικοινωνίας, γενικά το ότι υπάρχει πλέον στο διαδίκτυο ασφαλισμένο, ενισχύει και τη δική μας κριτική διάθεση για την επόμενη μέρα, γιατί ελέγχθησαν πάρα πολλά. Και πλέον είναι κάπου καταχωρημένα, σωστά, ακόμα και τα προγράμματα των υποψηφίων και αυτού που εξελέγει εν τέλει. Ναι, σας έχω χάσει. Χίλια κοπία λίγο το... Λοιπόν, έχετε ακούσει όμως το ερώτημά μου. Είναι, πλέον έχουμε νέο ναι, πρόεδρο έχω... και συζητούσαμε για τα νέα εργαλεία και τις πρακτικές επικοινωνίας στην προεκλογική και να δούμε τώρα πώς αυτές θα έχουν το χώρο τους και το χρόνο τους για τη νέα Προεδρία ναι. Και τον ίδιο τον Πρόεδρο. Ασφαλώς. Έχω την εντύπωση ότι όλοι οι υποψήφοι αξιοποίησαν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, αλλά και τα παραδοσιακά. Mm-hmm. Ήταν έτσι ένας συνδυασμός. Νομίζω ήταν έτσι οριζόντια η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα έλεγα όμως ότι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή σε αυτό το κλίμα της πόλωσης που έχουμε συζητήσει ξανά, δηλαδή των αντεκλήσεων, των υψηλών τόνων, mm-hmm. της έντασης και του συναισθήματος, έγινε ακόμη πιο σημαντική και καθοριστική η μάχη της επικοινωνίας τόσο για το κυνήγι της ψήφου, όσο και για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Και αυτό ασφαλώς γιατί η επικοινωνία είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην πολιτική, ως εργαλείο ενημέρωσης, αλληλεπίδρασης, αλλά και προσέγγισης της κοινής γνώμης. Νομίζω ότι η βάση των υποψηφιών είναι πάντοτε οι παραδοσιακές πρακτικές επικοινωνίας και ναι. έρχονται και προστίθενται σε αυτές και τα πιο σύγχρονα εργαλεία, ναι. το social Άρα, media. Άρα, κύριε Ρωσίδη, λέτε, είδαμε... εκ του αποτελέσματος πλέον μπορούμε να μιλούμε με ασφάλεια ναι. για το πώς έχουν αξιοποιηθεί και τα νέα μέσα επικοινωνίας, αλλά και οι παραδοσιακές μεθόδοι, γιατί είδαμε τον κύριο Χριστοδουλίδη να επιλέγει να είναι δηλαδή η πρώτη του προσέγγιση, η απευθείας επικοινωνία με τους πολίτες. Είδαμε από την άλλη προς το τελευταίο μήλι τον κύριο Νεοφύτου, τον Αμβρόφη Νεοφύτου, να βρίσκει μια έτσι, με ευχάριστη διάθεση να συμμετέχει σε όλα τα podcast που υπήρχαν γιατί έπαιρνε ένα θετικό κλίμα, αλλά αυτό φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετό. Ασφαλώς. Ναι, εγώ λέγω πάντα ότι είναι ένα puzzle. Και όλες οι ενέργειες είναι σημαντικές, απευθύνονται τις περισσότερες φορές σε διαφορετικά κρατήρια και αυτά τα κρατήρια είναι σημαντικά για τους υποψηφίους. Εντάξει, τα podcast έκαναν ένα αρκετά δυναμικό πάσημο σε αυτή την εκστρατεία και δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι οι podcasters αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς. Είδαμε αρκετούς υποψήφιους να συμμετέχουν σε podcast, επιδιώγοντας να απευθυνθούν έτσι και σε πιο νεαρές ηλικίες ή και σε άτομα που δεν παρακολουθούν κεντρικά δελτία ειδήσεων mm-hmm. είτε τηλεοπτικές πολιτικές εκπομπές. Και αργότερα είδαμε αποσπάσματα από αυτά τα podcast να αξιοποιούνται από τα επιτελεία και ως διαφημίσεις. Όμως προκύπτουν και κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, για την αποτελεσματικότητα αυτό το podcast, ναι. δηλαδή κατά πόσο τα αποσπάσματα αυτά επηρεάζουν θετικά τους ψηφοφόρους ή είναι, μετά εξελίσσονται, γίνονται ένα αντικείμενο χλέβης, ηρωνίας, mm-hmm. δηλαδή κατά πόσο συνεισφέρουν στον πολιτικό διάλογο και κινητοποιούν τους πολίτες ή αν φέρνουν αντίθετο αποτέλεσμα. Όμως, εδώ το συμπέρασμα, το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι ισχύει μάλλον ότι ισχύει στα πιο παραδοσιακά μημία, δηλαδή ότι εξαρτάται και από τον οικοδεσπότη και από το φιλοξενούμενο η ποιότητα ναι. και το επίπεδο της συζήτησης. Είδαμε και το TikTok για πρώτη φορά σε επίπεδο προεδρικών εκλογών. Έτσι, σε μια προσπάθεια και πάλι να προσεγγιστούν νεαρότερες ηλικιακές ομάδες. Είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο χρήστες, κυρίως ηλικίες 10, 19 και 20-29. Και όπως έχουμε ξαναπεί, οι σημερινοί 15χρονοι στις επόμενες εκλογές έχουν δικαίωμα ψήφου. Άρα είναι λογικό να ενδιαφέρει τους πολιτικούς
αυτό το εργαλείο. Βεβαίως, περισσότερο τους ενδιαφέρει, τους πολιτικούς ενδιαφέρει η επόμενη γενιά, τους πολιτικάντιδες λένε, οι επόμενες εκλογές. Άρα, ο στόχος τώρα ήταν αυτός, ποιος θα εκλεγεί. Και έχοντας ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, στην οποία δεν μπορούσαμε να λέμε πολλά ενώ όσο έτρεχε, είστε διευθυντής επικοινωνίας, κύριε Ρωσίδη. Έχετε στο μυαλό σας σίγουρα το πράξατε όσο έτρεχε η προεκλογική, τα σύν και τα πλήν επικοινωνιακά του κάθε υποψηφίου. Και αν όντως η επικοινωνία ήταν αυτό που κλείδωσε και την εκλογή του νέου Προέδρου. Θεωρώ ότι η επικοινωνία λειτουργεί ενισχυτικά στην προσπάθεια. Οι δημοσκοπήσεις σε μεγάλο βαθμό επηρέασαν τη στρατηγική επικοινωνίας των υποψηφίων. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε από την αρχή ένα προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να παίξει λίγο πιο συντηρητικά ως προς το επικοινωνιακό πεδίο. Δηλαδή, έμεινε στα θετικά μηνύματα, προσπάθησε να χτίσει μια εικόνα συνένεσης ως κάποιος που θα λειτουργήσει ενωτικά και συλλογικά. Τώρα φυσικά είμαστε στο διατάφτα, άρα είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα. Ο κύριος Μαυρογιάννης θεωρώ ότι στην αρχή ήταν πιο αμήχανος, ενώ στην εξέλιξη της προεκλογικής βελτιώθηκε επικοινωνιακά. Έπαιξε αρκετά πάνω στο σλόγαν της αλλαγής. Ένα άλλο στοιχείο που μας ενδιαφέρει, νομίζω, είναι ότι στο δεύτερο γύρο είδαμε πώς μπήκαν στη συζήτηση ή στο παιχνίδι της επικοινωνίας και η σημειολογία και οι συμβολισμοί. Ναι. Δηλαδή, αρκετά πράγματα που δεν μπορούν να τα πούν απευθείας οι ηγέτες, μπορεί να τα λένε κάποιοι άλλοι, ή τι πλαισιώνουν τους ηγέτες, ή πολλές, είδαμε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ, αλλά 1, 2, 3, ναι, δίνοντας κατεύθυνση στους ψηφοφόρους. Ναι. Αυτά τα είδαμε περισσότερο στη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Όμως, αν μπορούμε να πάμε πίσω ξανά στα εργαλεία. Ναι. Ένα άλλο εργαλείο που μπήκε σε αυτή την προεκλογική είναι οι πλατφόρμες, οι ψηφιακές εφαρμογές του WhatsApp, του Viber και του Signal. Δηλαδή, λειτουργούσαν παράλληλα πάρα πολλές ψηφιακές κοινότητες από μικρές ομάδες στενών συνεργατών μέχρι πιο διευρύμενες, ναι, μέχρι. Είναι αλήθεια, κύριε Ρωσίδη, είχα παρατηρήσει, για παράδειγμα, μετά από μια επίσκεψη υποψηφίου σε μια περιοχή, σε μια επαρχία. Λίγο μετά, κάποια αποσπάσματα σε βίντεο με μια ατάκα του υποψηφίου να είναι η ίδια εντελώς σε πολλούς χρήστες των μέσων. Άρα, φρονώ, μια κατεύθυνση δόθηκε μέσω αυτών των εργαλείων. Σωστά? Ναι, ναι, ναι. Προσφέρουν την αμεσότητα αυτές οι ψηφιακές εφαρμογές. Επικοινωνείς απευθείας με τους συνεργάτες σου, με τους πυρήνες σου, με πιο διευρυμένες ομάδες. Όλα έρχονται στο κινητό. Συνεπώς, αυτές οι πλατφόρμες είχαν αξιοποιηθεί και στις βουλευτικές εκλογές, αλλά σε επίπεδο προεδρικών εκλογών είναι η πρώτη φορά. Να'στε. Και δίνουν τη δυνατότητα απεύθυνσης και σε επιλεγμένα κροατήρια, είτε ομοιογενή, είτε ετερόκλητα, είτε βάσει δημογραφικών δεδομένων. Δηλαδή, μπορεί να είναι άντρες, γυναίκες, ηλικιακές ομάδες, αναεπαρχία και περιοχή, με βάση τα ενδιαφέροντα. Συνεπώς, προσφέρουν αρκετές επιλογές. Να'στε. Πάντως, η εξέλιξη αυτής της προεκλογικής περίοδου μπορεί να είναι αντικείμενο της εξέτασης και εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων για μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Κύριε Ρωσίδη, και για εσάς ως επικοινωνιολόγος, τι πρέπει να αποφύγει κανείς ή πού πρέπει να δώσει έμφαση? Πάντοτε η ολοκλήρωση μιας προεκλογικής εκστρατείας δίνει απαντήσεις σε ορισμένα, ναι, ερωτήματα, αλλά θέτει εκ νέου καινούργια ερωτήματα. Αυτό ισχύει και για το πεδίο της επικοινωνίας, θα έλεγα. Εντάξει, θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό είναι οι υποψήφοι να παραμένουν ο εαυτός τους. Και να μην προσπαθούν να προσποιηθούν ότι είναι κάτι άλλο. Ναι, διότι άμα δεν το έχεις, αυτό που προσποιείσαι το κάνει χειρότερο. Σωστά. Όταν προσπαθείς να ράψεις ένα διαφορετικό κουστούμι, νομίζω και η κοινή γνώμη σε γνωρίζει. Σου φαίνεται ή πολύ μεγάλο ή πολύ στενό. Αυτό φαίνεται στα μάτια του κόσμου. Κύριε Ρωσίδη, ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ.